Γεια σας, εγώ είμαι ο Ανδρέας Τουκίδης. Εγώ είμαι ο Θοδωρής Κίτσος. Το θέμα μας είναι στο κομμάτι της παραγωγικότητας και θα μιλήσουμε για ένα κανόνα που έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και είναι ότι η δραστηριότητα φέρνει αποτελέσματα και τα αποτελέσματα φέρνουν δραστηριότητα. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα ή τουλάχιστον έτσι νιώθουμε, πώς ξεκινάμε τη δραστηριότητα, πώς κερδίζουμε το ηθικό μας να πω έτσι, να αυτοπαρακινηθούμε δηλαδή για να έχουμε. Ακριβώς, γιατί αυτός ο κανόνας είναι πολύ ωραίος όταν έχουμε αποτελέσματα και όταν έχουμε δραστηριότητα. Αλλά τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση, ωραία, γιατί όταν έχουμε δραστηριότητα είναι λογικό να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και όταν έχουμε τα αποτελέσματα, επειδή θα μας ανέβει το ηθικό και θα πάρουμε κουράγιο από όλο αυτό, θα είμαστε ίσως διατεθειμένοι να πάρουμε περισσότερα ρίσκα ή να κάνουμε κάποιες επενδύσεις. Αυτό βλέπουμε ότι δημιουργεί μια όρεξη για περισσότερη δραστηριότητα. Και αυτή η περισσότερη δραστηριότητα θα φέρει ακόμη περισσότερα αποτελέσματα. Το θέμα είναι ότι είναι λογικό να υπάρξουν κάποιες περίοδοι που η δραστηριότητά μας θα πέσει, ίσως και τα αποτελέσματά μας θα έχουν πέσει. Το θέμα είναι να μας πάρει από κάπου. Έτσι. Τι έχουμε να πούμε σε αυτήν την περίπτωση? Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα. Εγώ θα ήθελα να θίξω έτσι ένα λόγο που εμένα προσωπικά με βοήθησε. Είναι ότι όταν μπαίνουμε να κάνουμε δράση, οτιδήποτε, τότε αρχίζουμε και σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι τη δράση. Και μας βγαίνουν πράγματα τα οποία πριν δεν θα μας βγαίναν. Ιδέες για την επιχείρησή μας, για το marketing, συνεργασίες με άλλους ανθρώπους που δεν θα μας βγαίνανε πριν αν δεν είχαμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η πιο διαδεδομένη συμβουλή σε θέματα δημιουργικότητας. Την έχω δει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, όταν θες να γράψεις ένα άρθρο, σου λέει κάτσε μπροστά στον υπολογιστή σου ή πάρε το χαρτί μπροστά σου και ξεκινά να γράψεις ό,τι να είναι. Ακόμη και να μην σου αρέσει, γράψει. Γιατί με το μόνο που θα μπει στη διαδικασία. Η απόφαση που λένε. Ναι, μόνο που θα αποφασίσει να το κάνει και θα κάτσει και θα ξεκινήσει, το υποσύνθητο σου, το μυαλό, θα πάρει το μήνυμα του OK, τώρα πρέπει να σκεφτώ ιδέες αυτό. Οπότε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία. Και το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα δυστυχώς. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα ξεκινήσω από τα αποτελέσματα και θα έρθει η δραστηριότητα. Άμα το κάνετε, πείτε και εμά να το κάνετε. Άμα ξέρετε πώ γίνεται αυτό, να μα το πείτε. Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα για να πάμε σε αποτελέσματα. Και θα ήθελα να πω κι άλλο έναν λόγο. Ότι οι άνθρωποι ακολουθούν τους ανθρώπους που είναι δραστήριοι. Φαντάζομαι κανένας δεν θέλει να ακολουθεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει να είναι δραστήριος, έτσι, να κάνει πράγματα, να είναι αποτελεσματικός. Οπότε, αν εμείς είμαστε σε μια φάση που δεν είμαστε δραστήριοι, καταρχήν δεν θα ακολουθήσουμε τον όγκο μας τον εαυτό. Δεν θα έχουμε τη δικιά μας αυτοεκτίμηση αν το πάμε στο κομμάτι της ψυχολογίας. Και όλο και τις ίδιες ιδέες. Έτσι ακριβώς. Θα υποβαθμίζουν τον εαυτό μας. Έτσι. Και οι άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούν να μας ακολουθήσουν. Φανταστείτε τώρα να περνάει ένας άνθρωπος έξω από το μαγαζί μας και να βλέπει ότι δεν υπάρχει καμία κίνηση. Ούτε καν άνθρωπος πολλές φορές. Έτσι. Να μην υπάρχει ούτε στο ταμείο κάποιος, ας πούμε, γιατί δεν υπάρχει. Ναι, μπορεί να είμαστε στον απέναντι να πιάσουμε κουβέντα, μπορεί να. Όπως πέρυσι που πήγα σε ένα μαγαζί και ήταν με τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Καλά, εντάξει, δεν θα είναι. Το ακραίο, αλλά ήταν μαγαζί στο κέντρο. Ήταν με τα πόδια πάνω στα εκεί σκέφτεσαι αν θα πεις μέσα. Αλλά τώρα δεν λέμε για τις ακραίες περιπτώσεις. Αλλά λέμε ακόμα και την περίπτωση ότι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν, είτε υποσυνείδητα είτε συνείδητα, καταλαβαίνουν αν υπάρχει κίνηση στο μαγαζί, αν είναι σοβαρό μαγαζί, αν ο άνθρωπος που το έχει. Έχει μια ενέργεια επιτυχίας, να το πούμε έτσι. Έχει ένα όρμα, ξέρει, έχει το know-how να κάνει. Και επίσης αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τους υπαλλήλους μας. Το οποίο είναι πολύ βασικό. Οι υπάλληλοι μας να βλέπουν ότι εμείς είμαστε ενεργητικοί, ότι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Έτσι. Γιατί ο υπάλληλος δεν έχει το ίδιο κίνητρο που έχουμε εμείς. Εμείς που είναι η δικιά μας επιχείρηση πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο να η επιχείρηση μας να πάει καλά. Γιατί πολλές φορές ζητάμε από τους υπαλλήλους μας όταν δεν έχει δουλειά να βρουν κάτι να κάνουν. Ναι, τους ζητάμε να κάνουν περισσότερο από ό,τι κάνουν εμείς. Άρα και εμείς να κάνουμε το ίδιο έτσι, σαν επιχειρηματίες, αν έχουμε δηλαδή ένα μαγαζί. Εμείς πρέπει να το κάνουμε περισσότερο. Από εμάς ξεκινάει αυτό. Εμείς πρέπει να είμαστε οι πιο δραστήριοι. Παράδειγμα. Και θα ακολουθήσουν μετά όλοι οι άλλοι που είναι γύρω μας. Εμείς πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι. Θυμήθηκα τώρα, Θοδωρή, ένα κατάστημα που είχα συναντήσει στο κέντρο. Να μην πούμε τώρα ονόματα. Όχι, όχι. Το οποίο κάθε μήνα άλλαζε τη βιτρίνα του. Ποτέ δεν είδα κόσμο σε αυτό το μαγαζί. Τουλάχιστον το περνούσα εγώ. Παρ' όλα αυτά, εγώ νόμιζα ότι αυτό το μαγαζί έχει πωλήσει. Και μόνο από αυτή την ιδέα κατάλαβα πώς σκέφτεται ένας πελάτης. Γιατί εγώ πέρασα πελάτης από εκεί, έτσι, σαν πελάτης, σαν δυνητικός πελάτης έξω από το μαγαζί. Και νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δραστήριος. Άρα το προϊόν του, ανεξαρτήτως αν εμένα μου αρέσει ή όχι, νιώθω ότι πουλάει. Και οι άνθρωποι πηγαίνουν εκεί που
που νιώθουν ότι πουλάει. Η μάζα, να το πούμε έτσι. Δηλαδή πηγαίνει, ας πούμε, στα Ζάρα πάντα έχει κόσμο. Ναι. Και θα πάνε όλοι εκεί, ξέρω, γιατί έχει κόσμο. Είπαμε να μην πούμε. Να μην πούμε όνομα. Τώρα εντάξει, είναι μεγάλα νόματα, δεν μας πιάνουν. Θες να μιλάμε για την Google, ας πούμε. Οπότε αυτό που λες είναι το τι προβάλλουμε κιόλας. Δηλαδή να δείξουμε στους πελάτες μας ότι υπάρχει δραστηριότητα, ότι υπάρχει κίνηση. Επίσης θα πω εγώ κάτι που είναι σχετικό με το δικό μου το τομέα, το digital marketing. Αυτό το ίδιο ισχύει και στα social media. Ωραία, μια αδράνεια, μια αδριανή σελίδα στα social media δείχνει μια επιχείρηση που είναι αδριανή. Δηλαδή είναι η βιτρίνα μας στον ψηφιακό κόσμο. Και εκεί πέρα πρέπει να είμαστε ενεργοί, πρέπει να δείχνουμε ότι έχουμε όρεξη, πρέπει να υπάρχουν συνεχείς ανανεώσεις. Ωραία, να δείχνουμε και το δικό μας κόσμο, να δείχνουμε ότι υπάρχει κίνηση. Οτιδήποτε γίνεται προς το μαγαζί που έχει περισσότερο κόσμο ή θα τραβήξει κόσμο, ας το ανεβάσουμε, ας δείξουμε μια καλή εικόνα. Και πολλοί λένε ότι δεν προλαβαίνω αφού ασχοληθώ με τα social media ή δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ να βρω ιδέες ή να επιχείρηση. Προλαβαίνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση πώς θα κάτσω 8 ώρες που εντάξει, περισσότερο είναι παραπάνω ώρες, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση μέσα 8 ώρες να με βρεις ένα τέταρτο, γιατί τόσο απαιτούν τα social media, να με βρεις ένα τέταρτο να ασχοληθείς με κάτι τόσο σημαντικό που θα έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο υποσυνείδητο των πελατών. Αυτό Θοδωρή είναι πάρα πολύ σημαντικό και πέρα από το κομμάτι το αν έχουμε χρόνο να το κάνουμε ή όχι, είναι σαν να ρωτάμε τον εαυτό μας αν θα έμπαινε κάποιος πελάτης στο μαγαζί μας. Θα σκεφτόμουν αν έχω χρόνο να τον εξυπηρετήσω ή όχι. Θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Και το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι πλέον άνθρωποι, ειδικά δηλαδή από 40 και κάτω, τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους είναι σαν με ένα κινητό σε χέρι ή με ένα λάπτοπ έτσι στο σπίτι. Είναι εκεί, είναι σαν να μπαίνουν σχεδόν στο μαγαζί μας εκείνη την ώρα. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι εγώ δεν έχω χρόνο να τον εξυπηρετήσω. Σαν να κάθονται απ' έξω και να κοιτάνε τη βιτρίνα. Ναι. Και εσύ είναι ένα διαφορετικό. Να μην μπαίνει κανείς μέσα, να κάθονται να κοιτάνε τη βιτρίνα και εσύ να μην σκέφτεσαι. Δεν φαίνεται. Πώς θα τους φέρεις. Δεν φαίνεται. Αυτό πρέπει να το δικαιολογήσουμε. Δηλαδή, ότι δεν φαίνεται ότι είναι έξω από τη βιτρίνα, αλλά είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα δηλαδή, της εποχής μας. Ότι είμαστε πολλές ώρες στο κινητό και ότι αν δεν δούμε την επιχείρηση την οποία μας ενδιαφέρει, θα δούμε κάποια άλλα. Έτσι, είμαστε σε ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλαίσιο. Ναι. Αυτά λοιπόν, δεν ξέρω αν φύγαμε από το θέμα. Εγώ νομίζω ότι δεν φύγαμε και μιλήσαμε δηλαδή για το κομμάτι δραστηριότητας και αποτελεσμάτων. Ότι χρειάζεται να μπούμε σε μια κίνηση για να μπορούμε να φέρουμε κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, αν κάποιο θέλει συγκεκριμένα πράγματα να δώσουμε ένα και να πάρουμε δύο. Λίγο δύσκολα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αν κατάλαβα τι εννοείς. Να δώσουμε ακριβώς πώς να ξεκινήσει. Αυτό εξαρτάται από την επιχείρηση, εξαρτάται από το πού βρίσκεται, σε ποιο επίπεδο είναι αυτός. Φυσικά, άμα θέλει κάποιες πολύ συγκεκριμένες συμβουλές, μπορεί να μας ρωτήσει να κάνουμε μια έρευνα για την δικιά του επιχείρηση και να δούμε τι χρειάζεται και από πού χρειάζεται να ξεκινήσει. Ωραία, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί ο άλλος να μην έχει κάνει social media και να πούμε τι ξεκινά από εκεί. Μπορεί να έχει ιστοσελίδα και να πούμε ξεκινά από εκεί. Έτσι, κάποιο είναι στο Α, κάποιο. Είναι σε πιο μετά. Όχι στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Αλλά κάποιος είναι πιο μετά. Ωραία. Αλλά πρέπει να κρατήσει αυτό ότι χρειάζεται δραστηριότητα. Εάν ξεκινήσει αυτό ο κύκλο να γυρνάει, τότε θα έρθουν περισσότερα αποτελέσματα και θα έρθει περισσότερη δραστηριότητα. Αυτά από εμάς. Νομίζω ότι δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κλείνει το θέμα εδώ. Εύχομαι σε όλους αρκετή δραστηριότητα και πολλά αποτελέσματα. Τα λέμε στο επόμενο σεμινάριο. Γεια σας.